Καλημέρα. Σήμερα θέλω να μιλήσω για την ανασφάλεια των γυναικών άνω των 50, μόλις περνάνε τα 50. Πριν συνεχίσω, κάντε καμιά εγγραφούλα, να μεγαλώνουμε κι άλλο, αν σας αρέσουν αυτά που λέω. Μόλις περνάνε τα 50, λοιπόν, οι γυναίκες νιώθουν φοβερή ανασφάλεια. Που το ξέρω, επειδή γνωρίζω πολλές. Όλες που έχουν ομολογήσει κατά καιρούς ότι έχουν κάνει σχέση με μικρότερους άντρες. 5, 10, 15 χρόνια. Όχι σχέση εγκεφαλική φυσικά, ούτε για την καρδιά. Σχέση για σεξ. Αρνούνται ότι μεγαλώνουν. Θέλουν επιβεβαίωση ότι αρέσουν ακόμα. Και 60 να είναι και 65. Οκ, ανθρώπινο. Αλλά μετά, μην κατηγορείτε τους άντρες, τους μεγάλους, κάποιους όριμους κυρίους, οι οποίοι πηγαίνουν με μικρές και αυτή την επιβεβαίωση θέλουν. Ανθρώπινο κι αυτό. Γιατί η ηλικία, κάθε ηλικία είναι όμορφη. Και στα 50 μπορεί να είσαι όμορφη. Αλλά τι ψάχνεις τώρα, μάνα μου, με έναν άντρα, ενώ εσύ είσαι 50, 30, τι να κάνει ο 30 μαζί σου. 30 θα πάει μια 20. Θα έρθει μαζί σου μόνο και το σεξ. Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Το ξέρεις κι εσύ. Δεν μπορεί να μου πεις ότι σε κορόιδεψε, ούτε άλλα νόμιζες. Εν γνώση σου πήγες. Γι' αυτό και εξάλλου βλέπουμε και βλέπω μοναξιές στο διαδίκτυο. Γυναίκες 45, 50, 55, κάθονται με τις ώρες, τα βράδια, παντρεμένες, ανήπαντρες, διαζευμένες, ειδικά οι παντρεμένες, κοιμάται ο άντρας δίπλα, άντρας που είναι μαζί 35 χρόνια, έτσι. Γιατί δεν προσέχανε, στα 20, θέλουν να παντρευτούν, να πάρουν το τελεπούρι, μην χάσουν το φρούτο. Ας προσέχατε. Και μιλάνε, ψάχνουν, κάθονται, 2, 3, 4, 5 η ώρα το βράδυ. Γιατί βιαστήκατε, δεν είχατε όνειρα για τη ζωή σας. Και κάνατε και παιδιά, 2, 3. Τώρα μόνοι ουσιαστικά. Και αρχίζουν μετά οι επικοινωνίες, τα messengers, κάθε είδους επικοινωνία, από την πιο αθώα μέχρι την πιο τολμηρή, έτσι. Και έτσι παίρνουν φωτιά τα messengers. Τι να σας κάνω ρε παιδιά, προσαρμοστείτε στην ηλικία σας. Είναι πολύ ωραίο να είσαι 50, 55, 60. Όμορφο, γοητευτικό. Δεν χρειάζεται επιβεβαίωση από τις πιτσιρικάδες. Ούτε η όριμη κύρια για να είμαι δίκαιος με τις μικρές. Εντάξει, η μικρή θα έρθει μαζί σου για τα φράγκα. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί από σεξ δεν μπορείς, χωρίς χαπάκι. Εγώ τα λέω όλα. Εύχομαι ένα όμορφο Σάββατο και μην ξεχνάτε. Εγγραφούλα. Φιλιά πολλά.